Βλέπω ότι επανέρχεστε και πάλι στην προσφυλή σας τακτική των DVD. Με DVD προσπαθήσατε να σκίσετε. Εμείς τραβήξαμε το DVD. Όχι, εσείς πήρατε το DVD της δίθεν οθείας, κύριε Πάγκαλε. Της δίθεν οθείας, κύριε Πάγκαλε. Είσαστε το μοναδικό κόμμα στον κόσμο. Είστε το μοναδικό κόμμα στον κόσμο που μιλούσε για νοθεία και περιέφερε ένα DVD από κανάλι σε κανάλι. Και μάλιστα γίνατε και μοντέρ. Θα τα ακούσετε, κύριε Πάγκαλε. Δεν ντρεπόσαστε. Γίνατε και μοντέρ. Αφήστε ποιος να ντρέπεται. Γίνατε και μοντέρ. Βάνατε και μισότυπλους για μια ψηφοφορία φανερή. Αν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρξει νοθεία σε φανερή ψηφοφορία, κύριε Πάγκαλε. Είστε εσείς άνθρωποι. Να είμαστε λίγο πιο ψυχρεμοί. Και τρέχατε με το DVD από κανάλι σε κανάλι και επανέρχεστε πάλι στην πολιτική των DVD. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Δινόπουλε, ο κύριος Πάγκαλος. Εσείς αγωνίζεστε να σκύρετε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε το DVD. Το πρόβλημα είναι μια πολιτική των DVD. Κύριε Δινόπουλε, κύριε Πάγκαλε. Συγχαρητήρια. Να σεβαστούμε λίγο τους τηλεθέτες. Συγχαρητήρια. Που δεν καταλαβαίνω. Σα παρακαλώ λίγο. Να θέσω ένα πολιτικό ερώτημα. Πάμε, ψύχρεμα. Πάνω σε αυτό. Ούτε ο Βουλγαράκης δεν μαζεύει. Βλέπετε τα χάλια. Κύριε Πάγκαλε, σα παρακαλώ. Πάμε σε αυτό. Κύριε Δινόπουλε, σα παρακαλώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια που αναφερθήκατε και προηγουμένω. Αυτό που ερώτησε ο κύριο Πάγκαλο, δεν θα το ερμηνεύσω. Είναι και παρόν. Να απαντάμε γιατί είναι και χυμαρόδη. Πρέπει να το απαντάμε. Πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος, είπε ότι θύμισε την τροπολογία Πάχτα. Το Πασόκ έχει αποπέμψει στελέχη του, μάλιστα με απόφαση. Όποια στελέχη εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα, αποπέμπονται την ίδια στιγμή. Θα σας θυμίσω τον Θόδωρο Τσουκάτο. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι περιμένει. Κύριε Δινόπουλε, δεν είναι μόνο ο κ. Τσουκάτος, σας έφερε και το παράδειγμα του κ. Νεωνάκη και ο κ. Πάγκαλος. Φαίνεται ότι ο Γιώργος Παπανδρέου από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία πριν από τις εκλογές. Υπάρχουν πολλές ήδη από την τοπολογία Πάχτα. Φαίνεται ότι. Ορίστε βεβαίως. Φαίνεται ότι ακολουθεί την τακτική της άμεσης απομάκρυνσης και δεν περιμένει τη διερεύνηση των όποιων σκανδάλων. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να απαντήσει. Θα φέρω το ερώτημα του κ. Μάγκαλου. Έτσι είναι ψυχραιμία και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να έχουμε μια γόνιμη κουβέντα. Ακούστε, είναι προφανώς το Πασόκ επιμένει σε ένα κλίμα σκανδαλολογίας. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κλίμα, κύριε Πάγκαλε, δεν σας ευνοεί, γιατί αυτά λέγατε, και πριν, από τις εκλογές και τις χάσατε. Το Πασόκ και τις χάσατε, και πριν από τις εκλογές. Αυτό λέγατε. Αυτό λέγατε. Το Πασόκ, κύριε Πάγκαλε, ακούστε. Επειδή ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουμε Λιβύοι. Τώρα, αν θέλετε να επιστρέψετε στο τριτοκοσμικό παρελθόν σας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σας λέω, πήγε και με την κυρία Ράις. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Εμείς πιστεύουμε και παραπέμπουμε άμεσα όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.